Το δεύτερο σε παρακαλώ. <πλη> Πριν ανέφερα κάτι για Καζαντζάκη. Η ασκητική λοιπόν του Καζαντζάκη νομίζω ότι είναι κάτι που του ταιριάζει. <κλη> Την αποτροπή της βίας σε βάρος των γυναικών είχε ως μήνυμα η μουσική βραδιά του ξενώνα του Δήμου Χανίων που έγινε στο ιστορικό καφέ Κήπος και ήταν αφιερωμένη στη γυναίκα και στην Άνοιξη. Στην πόλη μας ευτυχώ. Από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοια περιστατικά, υπάρχει ένας τόπος, υπάρχουν άνθρωποι στου οποίου μπορεί να απευθυνθεί μια γυναίκα που είναι θύμα βία οποιασδήποτε μορφή. Την εκδήλωση τίμησε και πλαισίωσε ο Λουδοβίκο των Ανογείων και εκτό από το ενημερωτικό έντυπο για τη δράση του ξενώνα, διανεμήθηκε και μια λευκή κορδέλα σε όσου βρέθηκαν εκεί ω δέσμευση ότι κανεί δεν θα δικαιολογήσει και κυρίω δεν θα παραμείνει σιωπηλό στη βία ενάντια στι γυναίκε. <Τι> Το πιο τιμένο πρόσωπο στη φύση είναι το θηλυκό. Τώρα στην άνοιξη μέσα έχουμε την κυοφορία του σύμπαντο. Ευχόμαστε να τραγουδήσουμε τη γυναίκα. Δεν την εξειδικεύουμε σε κάτι. Θα τραγουδήσουμε τη γυναίκα όπως της αξίζει. Όπως ο Θεός την επέλεξε να πάει παρακάτω τη ζωή και εμεί με το τραγούδι θα την τραγουδήσουμε. Είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη τέτοιων κοινωνικών δομών όπως ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών που υπάρχει στην πόλη μας. Ε, μακάρι να μην υπήρχαν κακοποιημένες γυναίκες, αλλά από τη στιγμή που δυστυχώς αυτό το φαινόμενο ακόμα δεν έχει εκλείψει, είναι ευχής έργων που υπάρχει μια γι' για αυτές. Με την εκδήλωση, ο Δήμο Κανίων στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη του ξενώνα, ώστε να ξέρει μια γυναίκα που να απευθυνθεί αν χρειαστεί. Ενώ, όπω επισήμανε η Αντιδήμαρχο Κοινωνική Πολιτική, από το 2014 που άρχισε να λειτουργεί ο ξενώνας, έχουν φιλοξενηθεί εκεί όχι μόνο 29 γυναίκε, αλλά και 31 παιδιά ενώ σε περισσότερα από 150 περιστατικά έχει επέμβει ο Δήμος με συμβουλευτική και στήριξη. Αντίστοιχη δομή υπάρχει και στο Ηράκλειο και δύο κέντρα συμβουλευτικής στο Ηράκλειο και στο Ρέθιμνο.